41 λεπτάκια μετά τις 12, είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938. Ακούτε την εκπομπή Πάνω στην Ώρα με τη Δέσποινα Παπαδάτου στο μικρόφωνο. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής θα καλησπερίσουμε ευθύς αμέσως τον κύριο Τάσο Παπαζαχαρία, τον γραμματέα Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Αρκαδίας, ο οποίος θα μας πει δύο λόγια, γιατί αύριο έχουμε πολιτικές επισκέψεις εδώ στον τόπο μας. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαζαχαρία. Καλησπέρα, κυρία Παπαδάτο. Πολύ χαίρομαι που συμμετέχω στην εκπομπή σας. Και εμείς χαιρόμαστε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε, κυρία Παπαζαχαρία, πριν από λίγο ολοκληρώσατε μία ομιλία που είχατε. Και αύριο. Ναι, πέστε μας εσείς. Στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ναι. Στα. Ναι. Είναι γνωστό στους πάντες, ήδη το έχουμε ανακοινώσει στην τοπική κοινωνία και στην ευρύτερη της Αρκαδίας, ότι αύριο επισκέπτεται το νομό μας ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Πάνος ο Σκουρλέτης, ο οποίος θα κάνει όλη την ημέρα, θα την αφιερώσει το νομό μας. Το πρωί θα επισκεφθεί το ενεργειακό κέντρο της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη, που θα συζητήσει με τα στελέχη εκεί του ενεργειακού κέντρου, τα στελέχη της ΔΕΗ δηλαδή, την ΔΕΣΚΟ, με άρκες κλπ, τα προβλήματα και όσα αντιμετωπίζει εκεί η ΔΕΗ κλπ. Και στη συνέχεια μετά τα στελέχη της ΔΕΗ θα συζητήσει για δύο ολόκληρες ώρες με τους ίδιους τους εργαζόμενους του ενεργειακού κέντρου, του ΑΕΣ και των ορυχείων, με τους εκπροσώπους των εργαζομένων του ενεργειακού κέντρου. Είναι μια επίσκεψη που γίνεται για πρώτη φορά στα χρονικά του ενεργειακού κέντρου. Δεν ξαναπατήσει το πόδι του εκεί άλλος υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας. Είναι η πρώτη φορά. Θέλω να τον ευχαριστήσουμε τον υπουργό για τις ευαισθησίες που έχει και για το ενδιαφέρον που δείχνει για να μάθει, να συζητήσει με τους ίδιους τους εργαζόμενους τα προβλήματα που τους απασχολούν και να τους πει τι σκέπτεται να κάνει η κυβέρνηση για αυτούς, για τους ίδιους. Μετά, αφού μιλήσει με τους εργαζόμενους και με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, θα επισκεφθούμε στη συνέχεια το Δήμαρχο της Μεγαλόπολης, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να κουβεντιάσει ο Υπουργός με τον Δήμαρχο για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ευρύτερη περιοχή. Αφού λοιπόν τελειώσουμε το ραντεβού μας και με τον Δήμαρχο της Μεγαλόπολης, στις 6 ώρα το απόγευμα, αύριο, μιλάω για αύριο πάντα, στις 6 ώρα το απόγευμα έχει προγραμματιστεί να επισκεφθεί ο Υπουργός την περιοχή Μπέλμπερι, στο ηνοπείο του Τσεκούρα, όπου θα μιλήσει στους κατοίκους της περιοχής, θα μιλήσει για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εκεί με τη δημιουργία ενός εργοστασίου παραγωγής βιοαερίου από τα λίμματα και που έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα το εργοστάσιο αυτό, η μονάδα αυτή, και που αγωνίζονται οι κάτοικοι της περιοχής 5 ολόκληρα χρόνια. Ακούστε με, κυρία Παπαδάτου, 5 ολόκληρα χρόνια και κανένας δεν έδειξε το παραμικρό ενδιαφέρον για αυτούς τους ανθρώπους. Θα βρούμε λύσεις στα προβλήματα τώρα δηλαδή. Απέναντίας θα σου πω, απέναντίας αδιαφορούσανε. Και οι άνθρωποι εξοργιστήκανε από την στάση αυτή της τότε πολιτείας, γενικότερα κυβέρνησης και τοπικών αρχών, και είχαν γίνει και τα επεισόδια μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο πριν 3 χρόνια, τα θυμάστε? Όλοι τα θυμόμαστε. Καλώς ή κακώς τα θυμόμαστε. Λοιπόν, τώρα όμως, σε αντίθεση με εκείνα που συνέβαιναν μέχρι χτες, έρχεται ο Υπουργός και έχει βγάλει απόφαση ο Υπουργός αναστολής όλων των εργασιών που έχουν σχέση με τη μονάδα αυτή. Έχει παγώσει η κατασκευή και η παραπέρα λειτουργία του εργοστασίου. Και θα έρθει λοιπόν αφενός. Έχει πλημμυρίσει και η περιοχή. Συγγνώμη για τη διακοπή. Έχει πλημμυρίσει και η περιοχή. Δεν θα ήταν και εύκολο. Διότι στενέψανε το ρέμα, το οποίο υπήρχε αιώνες πριν και το οποίο ρέμα αποστραγγίζει από τα νερά, αποστραγγίζει την περιοχή και πηγαίνουν τα νερά στις καταβόθρες του Κάψα. Δυστυχώς, παρεμβάσεις τους εκεί πέρα
τις οποίες παρεμβάζεις κάλυπταν οι άρχοντες της τότε κυβέρνησης και της τοπικής διοίκησης, τους κάλυπταν και δυστυχώς δημιουργούνται αυτές οι πλημμύρες, οι οποίες είναι περίπου κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο. Πλημμύρες οι οποίες, και συγγνώμη για τη διακοπή, φέτος έχουν κοστίσει οικονομικά σε τραγικά ποσά. Και βέβαια, σε ιδιώτες, σε αγρότες, σε καταστηματάρχες, σε κτηνοτρόφους, δηλαδή έχουν πληγεί πολλές ομάδες. Ακριβώς. Πήγαμε, επισκεφθήκαμε τότε την περιοχή με το κλιμάκιο, το κυβερνητικό, που ήταν επικεφαλής ο Υφυπουργός Εσωτερικών, ο Γιάννης Ομπαλάφας. Ναι. Και είδε με τα μάτια του την κατάσταση που υπήρχε, που επικρατούσε. Εμείς όμως δεν έχουμε δει ως πολίτες, κύριε Παπαζαχαρία μου, κάποιο αποτέλεσμα από ό,τι είδαν τα μάτια των εκάστοτε αρμοδίων που επισκέφθηκαν τις περιοχές μας. Άκου να δεις, κυρία Παπαδάκου, άκου να δεις. Ναι. Αυτή η κυβέρνηση, την οποία όπως είπατε χαρακτηρίζει μια ευαισθησία απέναντι στα προβλήματα του λαού και ιδιαίτερα των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Τώρα κύριε Παπαζαχαρία μου. Άρχισε, περίμενε λίγο να ακούσεις. Ναι. Άρχισε από το Γενάρη που μας πέρασε μέχρι και τώρα που μιλάμε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και πληρώνει, πρόσεξε, αποζημιώσεις, αποκαταστροφές και επιδοτήσεις στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους. Ναι. Κροστάγανε οι προηγούμενες κυβερνήσεις από το 2009. Με ακούτε ή δεν με ακούτε? Μια χαρά σας ακούω όμως. Περιμένουμε ακόμα την κοινή υπουργική απόφαση. Άκουσα με λίγο. Πληρώνει λοιπόν αυτή η κυβέρνηση, είπε να βάλει μια τάξη σε αυτά τα πράγματα και πληρώνει αποζημιώσεις και επιδοτήσεις σε αγρότες και κτηνοτρόφους από το 2009 που τους τα χρωστάγανε. Εκεί είναι φρόνιμο να αφήνει τώρα δικές τις υποθέσεις σε εκκρεμότητα, κύριε Παπαζαχαρία? Δεν αφήνει, καθόλου δεν αφήνει. Δεν αφήνει καθόλου, διότι όπως σας είπα την άλλη μέρα των πλημμυρών ήρθε το κλιμάκιο το κυβερνητικό. Ναι, τα θυμόμαστε. Ήδη δόθηκε εντολή άμεσα στις υπηρεσίες του ΕΛΓΑ να καταγράψουν τις ζημιές και τις καταγράψανε. Τώρα επεξεργάζονται τα αποτελέσματα αυτής της καταγραφής και σύντομα θα πάρουν αυτό το δρόμο της πληρωμής των αποζημιώσεων, της καταβολής των αποζημιώσεων. Παρόλα αυτά, κυρία Παπαζαχαρία μου, από τις 25 Ιουνίου που είχαμε την πρώτη σοβαρή θεομηνία εδώ στην Αρκαδία μας, οι έλεγχοι ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Εχθές συγκεκριμένα συνομίλησα τηλεφωνικώς με τον κύριο Θανάση Τσιωτίνα, τον πρόεδρο του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Αρκαδίας. Και ο άνθρωπος με ενημέρωσε ότι η κοινή υπουργική απόφαση, την οποία όλοι περιμέναμε από τις 20 Αυγούστου να δημοσιευθεί, προκειμένου να ενημερωθούν άπαντες για τον τρόπο των αποζημιώσεων, τα ποσά των αποζημιώσεων και τις οικονομικές ρυθμίσεις που θα μπορούσαν να έχουν προς όφελός τους, τουλάχιστον μέχρι το τέλος αυτής της χρονιάς, δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα και έχουμε φτάσει ήδη 14 Σεπτέμβρη. Δυόμιση μήνες μετά, δυστυχώς, κυρία Παπαζαχαρία μου, δεν φαίνεται να έχει ενσκύψει η κυβέρνηση. Ωραία. Αυτό είναι το άσχημο. Δυστυχώς από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δυστυχώς δεν προβάλλεται καθόλου το τι κάνει η κυβέρνηση για τους αγρότες. Όχι, όχι. Λοιπόν, μας αδικείται σε αυτό το κομμάτι, γιατί δεν έχουμε ενημέρωση αν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αντίθετα, το έζησα και πριν λίγο εδώ πέρα. Ναι. Εστιάσανε όλοι αυτό που είπα εγώ για την επίσκεψη για πρώτη φορά υπουργού στο Ενεργειακό Κέντρο, που θα μιλήσει με τους εργαζόμενους. Ναι. Για την επίσκεψη του υπουργού στην περιοχή Μπέλμπρι, θα μιλήσει με τους αγρότες εκεί πέρα και τους κατοίκους της περιοχής για το πρόβλημά τους. Ναι. Δεν στήκε κανένας αυτό. Δεν αμφιβάλλει κανένας, κύριε Παπαζαχαρία. Δεν αμφιβάλλει κανένας για την ευαισθησία των πολιτικών και επισκέπτονται και έρχονται να κάνουν αυτοψίες αλίμονο. Το βλέπουμε όλοι. Κυρία Παπαδάτου, ακούστε να δείτε. Δέστε λίγο τις τοπικές εφημερίδες και τα τοπικά site, τα οποία δεν αναφέρονται καθόλου, καθόλου μα καθόλου δεν αναφέρονται στην επίσκεψη ολόκληρου υπουργού. Καθόλου, όπως είχαν κάνει και με την επίσκεψη του Αποστόλου του Υπουργού Γεωργικής Ανάπτυξης. Μιλάτε σε ένα σταθμό ο οποίος και μέσα από την ειδησιογραφία του έχει προβάλει την επίσκεψη του κυρίου Σκουρλέτη την αυριανή. Την έχουμε προβάλει και σαν σταθμός και σαν site διαδικτυακό. Ωραία, και σας ευχαριστώ και σας είπα, σας ευχαριστώ. Είναι υποχρέωσή μας, γιατί πρόκειται για ενημέρωση. Ωραία, κύριε Παπαζαχαρία. Συνομιλούμε όμως και με αγρότες. Είναι και άλλα site τα οποία δυστυχώς το υποβαθμίσαν και το απαξιώνουν. Θα πρέπει ίσως να αναφερθείτε σε αυτούς. Ναι, αυτό δεν θα μπορέσει. Λοιπόν, να το συζητήσουμε μαζί, είναι δικό του θέμα. Θέλω όμως τώρα να επισημάνω ότι αντί να πούμε αυτά τα πράγματα που
παλεύει η κυβέρνηση να συναντηθεί με τους ανθρώπους, με την κοινωνία. Ναι. Και λοιπά, και να μου πείτε τι πρόκειται να γίνει μετά την Μπέλμπερι το βράδυ στο πνευματικό κέντρο. Ναι. Εστιάζουν όλοι οι δημοσιογράφοι στο ότι η κυβέρνηση αδιαφορεί πλήρως για τους αγρότες και από την ώρα που έγινε η καταστροφή μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα και τίποτα. Είναι πράγματα αυτά τώρα. Μα πώς μπορείτε να τους αδικήσετε, κύριε Παπαζαχαρία μου? Έχετε συνομιλήσει με αγρότες να ακούσετε αυτή τη στιγμή πώς καταφέρουν να σταθούν? Είναι δημοσιογραφία λοιπόν αυτή να περιορίζουν τώρα την όλη υπόθεση στο γιατί η κυβέρνηση ακόμα δεν έχει βγάλει την ΚΙΑ? Εγώ θα έλεγα μακάρι να τη βγάλει αύριο. Ναι. Μακάρι να τη βγάλει αύριο. Αλλά εδώ έρχεται ένας υπουργός που δεν έχει σχέση, ναι, με αυτό το θέμα, γιατί είναι θέμα υπουργού αγροτικής ανάπτυξης. Ναι. Και παρόλο που δεν έχει ο υπουργός αυτός καμία σχέση με αυτό το θέμα, όλοι ζητάνε εξηγήσεις εδώ και τώρα γιατί η κυβέρνηση, παρόλο που πέρασαν 60 μέρες, δεν έχει κάνει τίποτα. Και σας λέω ότι παρόλα αυτά η κυβέρνηση πληρώνει καθυστερημένες οφειλές στους αγρότες από το 2009. Και κανένα κανάλι και καμία δημοσιογραφία δεν το είχε αναδείξει αυτό το θέμα. Και θα πρέπει ίσως να προβληθεί κιόλας αυτό. Ξέρετε την είδηση. Αυτό λοιπόν, ναι, θέλω να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Mm-hmm. Λίγο παρακάτω να καθησυχάσω τους αγρότες και να τους πω ότι όλα θα τακτοποιηθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Γιατί εγώ μίλησα με τον υφυπουργό, τον κύριο Μπαλάφα, που προείσταται αυτή τη υπόθεση, να τους καθησυχάσω. Και να τους πω ότι τόσο οι εργαζόμενοι στη Μεγαλόπολη που για πρώτη φορά θα έχουν την δυνατότητα να μιλήσουν με υπουργό, όσο και οι κάτοικοι της περιοχής Μπέλμπερι θα έχουν για πρώτη φορά τη δυνατότητα μετά από 5 χρόνια συνεχόμενων αγώνων να μιλήσουν με τον υπουργό. Ναι. Να έρθουν εκεί και το βράδυ 8 ώρα στο πνευματικό κέντρο. Μάλιστα. Στο πνευματικό κέντρο να έρθουν να βάλουν οποιοδήποτε θέμα θέλουν στον υπουργό, όπου θα γίνει συζήτηση, mm-hmm, πώς εμείς θέλουμε το κόμμα, δηλαδή το ΣΥΡΙΖΑ που ήρθε για πρώτη φορά στην κυβέρνηση, να είναι καλύτερος, να είναι πιο κοντά στην κοινωνία, να ακούει τις ανησυχίες και όλα τα παράπονα της κοινωνίας, να υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση μεταξύ κοινωνίας και κόμματος, mm-hmm, και πώς οραματιζόμαστε την αριστερά για τον 20ο αιώνα, το πρώτο αιώνα. Άρα να υποθέσω ότι οι ερωτήσεις σχετικά με το αγροτικό θέμα και τις αποζημιώσεις δεν θα επιτραπούν στη συγκεκριμένη ομιλία. Δεν είναι ο αρμόδιος υπουργός. Ναι. Δεν είναι ο αρμόδιος υπουργός. Ναι. Άμα ήταν ο υπουργός οικονομικών εδώ ή ο υπουργός αγροτικής ανάπτυξης, ο κύριος Αποστόλου, ναι, πολύ λογικό. Νομίζω, δεν ξέρω εσείς τι λέτε. Πάντως, κύριε Παπαζαχαρία μου, οι αγρότες για να καθησυχαστούν αυτή τη στιγμή νομίζω χρειάζονται απτές αποδείξεις στα χέρια τους και όχι υποσχέσεις και κουβέντες. Απτές αποδείξεις είναι, ότι τους πληρώνουμε αποζημιώσεις, ναι, και επιδοτήσεις που τους χρωστάγανε οι προηγούμενες κυβερνήσεις από το 2009. Πάντως επαναλαμβάνω, τα κλιμάκια δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμα τους ελέγχους τους. Εντάξει, έτσι, γι' αυτό σας λέω. Αυτή η υπόθεση δεν είναι ένα γυρίσα αδιακόπτη. Τώρα όμως έρχεται και χειμώνας. Έρχεται και χειμώνας. Οι καιρικές συνθήκες εδώ στην Τρίπολη, ξέρετε, αγριεύουν. Το γνωρίζετε πολύ καλά. Και δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι εύκολο πλέον για τα κλιμάκια μόνο να κάνουν χειμώνας σωστή. Μόνο χειμώνας έρχεται. Εδώ πέρα πνίγει και η Μεσσηνία, πνίγει, ναι, και η Λακωνία. Επνίγηκαν τα Τρίκαλα. Επνίγηκε η Καρδίτσα και η Θεσσαλία όλοι. Κάει και η Χίος, Θα έχουν και αυτοί να λαμβάνουν αποζημιώσεις, έτσι όπως και οι Αρκάδες. Τρέχει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Αποστόλου Βαγγέλης, ναι, τρέχει σε όλα τα μήκη και τα πλάτη, τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη της χώρας μας. Τρέχει ο άνθρωπος. Άμα τον δείτε, όλη την ημέρα είναι στο δρόμο. Και ο δήμαρχός μας τρέχει. Τρέχει εδώ στην Τρίπολη, Αθήνα-Τρίπολη, όλη την ώρα, όπως υποστηρίζει η πολιτική του παράταξη. Εδώ, το θέμα είναι όμως να βλέπουμε αποτελέσματα, κύριε Παπαζαχαρία μου. Και για να μην κρατιόμαστε και πολλή ώρα. Ναι, ωραία. Για να μην μένουμε και πολλή ώρα μακριά από το θέμα. Εν ολίγης, ο κύριος Κουρλέτης θα μας πει κάτι νέο αύριο ως υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας. Θα ακούσουμε κάτι καινούριο από τον κύριο Κουρλέτη. Γι' αυτό λέμε ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία, ναι, που έρχεται ένας υπουργός από τους πρωτοκλασσάτους υπουργούς της κυβέρνησης να μας μιλήσει, ναι, για όλα αυτά τα ζητήματα, να μας μιλήσει για το κόμμα, τι κόμμα εμείς θέλουμε, εμείς του ΣΥΡΙΖΑ, τι κόμμα θέλουμε.
θέλουμε ένα κόμμα ξεκομμένο, ένα κόμμα που να είναι μακριά από την κοινωνία. Αυτό θέλουμε, να έρθει η κοινωνία εκεί πέρα, ναι, να κουβεντιάσουμε με την κοινωνία, να ανταλλάξουμε απόψεις και να απαλλαχτεί η κοινωνία από αυτό το εμπόριο τρόπο που πουλάνε κάθε μέρα τα κανάλια της διαπλοκής και της διαφθοράς, ναι, αυτά που είναι χωμένα μέσα στην αμαρτία μέχρι το λαιμό, αυτά τα κανάλια που τρομοκρατούν την κοινωνία, να έρθει η κοινωνία να ακούσει τους επίσημους εκπροσώπους της κυβέρνησης. Πολύ ωραία. Αύριο το βράδυ, λοιπόν, 8 η ώρα στο Πνευματικό Κέντρο Τρίπολης, θα βρίσκεται ο κύριος Κουρλέτης. Μπράβο. Λοιπόν, κύριε Παπαζαχαρία, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θέλω να κλείσω με την απάντησή σας σε ένα μου ερώτημα. Ευχαριστώ. Πιστεύετε ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται πραγματικά κοντά στο λαό? Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ θα έλεγα ότι μπορεί να βρεθεί πιο κοντά. Παρόλα αυτά όμως, ναι. Εμένα μου, μετά την παρουσία που έκανε εδώ πέρα, την ομιλία που έκανε ο Βαγγέλης, ο Αποστόλου, υπουργός Γεωργίας, ναι, αγροτικής ανάπτυξης, ξέρετε τι μου είπανε μετά όλοι? Μου λέει, πρώτη φορά βλέπουμε υπουργό να κάθεται 5 ώρες, ναι, γιατί κράτησε κουβέντα 5 ώρες. Να ακούσει μέχρι τον τελευταίο αγρότη και να απαντήσει σε αυτούς τους ανθρώπους του, της βιοπάλης δηλαδή και του μόχου. Πρώτη φορά είδα τέτοιον υπουργό. Συνήθως έρχονται πολλοί υπουργοί με λιμουζίνες, με τα κοστούμια τους, με τις φανταχτερές γραβάτες, γίνεται εκεί μέσα σε μια αίθουσα, καβαλάνε το αυτοκίνητο πάλι και φεύγουν. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτές τις εικόνες έχουμε συνηθίσει και ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το θέμα έχει κερδίσει τις εντυπώσεις. Το ανατρέπει γιατί, ναι, ναι, πήγε και ο Αποστόλου, πρόσεξε να δεις, ναι, στην περιοχή Μπέρμπερ έχουν πάει 3 υπουργοί μέχρι τώρα. Ναι. Έχει πάει ο Αποστόλου, έχει πάει ο Γιάννης ο Μπαλάφας, ναι, για να δει τις πλημμύρες εκεί πέρα με τα μάτια του. Και τώρα πάει και ο Σκουρλέτης. Ναι. Έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα? Λοιπόν, να μου το θυμίσετε. Ναι. Γι' αυτό εγώ λέω, είναι κοντά στο λαό η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Χωρίς λιμουζίνες και γραβάτες. Μπορεί όμως, κύριε Παπαδάκο, να είναι πολύ περισσότερο κοντά στο λαό. Αυτό είναι αλήθεια και αυτό περιμένουμε να δούμε, κύριε Παπαζαχαρία μου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο που μας χαρίσατε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας.